κάνει στην ηλικία, αλλά νομίζω ότι το ήθος και το τι έχει επιτεύξει ο καθένας με τη δική του αξία, αυτό το δίνει αξία. Οι αξίες του και όχι οι τίτλοι. Έχουμε λοιπόν απόψε ένα, να πούμε, μια υποχρέωση να μιλήσουμε με αγάπη και με συνέστημα για τη μητέρα. Όπως πολύ σωστά είπατε, κυρία Πράγμα, και τα λόγια σας με ακούμπησαν. Η γυναίκα, η μητέρα, η Παναγία και τα τρία μαζί ενέχονται μέσα στη λέξη μητέρα. Το βαθύτερο και ιερότερο συνέστημα και μυστήριο συγχρόνως, αυτό της μητέρας και της μητρότητας, της γέννησης, της ζωής στους ανθρώπους και στη φύση. Αυτό εορταζόταν από την πιο παλιά αρχαιότητα, από την πιο μακρινή αρχαιότητα, την Άνοιξη. Στην αρχαία Ελλάδα γιόρταζαν την Άνοιξη τη θεά Γαία, δηλαδή τη θεά Γη, τη μητέρα θεών και ανθρώπων, μητέρα όλης της ζωής πάνω στη Γη. Αυτό το συμβολισμό αντιπροσώπευε αργότερα η θεά Δήμητρα. Τις εορτές της επίσης τις είχαμε την Άνοιξη και αργότερα στη Ρωμαϊκή εποχή το Μάρτιο γιόρταζαν τη μητέρα στο πρόσωπο της θεάς Χειμένης. Στη συνέχεια στην Αγγλία του 15ου και 16ου αιώνα θεσπίστηκε η Κυριακή της μητέρας, πάλι την Άνοιξη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις αρχές του 20ου αιώνα, μια δασκάλα, η Άννα Τζέρνας από τη Φιλαδέλφεια, κατόρθωσε να επισημοποιήσει γιορτή της μητέρας, τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, η οποία επισημοποιήθηκε και από το Κογκρέσο και η συγκεκριμένη σήμερα στην Ελλάδα, γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1929, στις 2 Φεβρουαρίου, για να είναι σύγχρονη με τη γιορτή της Υπαπαντής, που είναι η γιορτή της μητέρας Παναγίας. Αργότερα το 60, θεσπίστηκε τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, για να είναι μαζί με όλη την υπόλοιπη γη. Στα λευκά παραγγέλματα, που είναι τα αποθέματα όλων των μεγάλων σοφών της αρχαιότητας, η τρίτη εντολή λέει «γονείς έδω». Και στις 10 εντολές, η πέμπτη λέει «δήμα του πατέρα σου και τη μητέρα σου». Ναι, πρέπει να την αναπούμε, να τη σεβόμαστε και να τιμούμε τη μητέρα, γιατί είναι έλθεος ναός της ζωής. Γιατί η μητρότητα αποτελεί ένα θεϊκό επίτευγμα της φύσης να δημιουργεί τη ζωή, γιατί εξομοιώνει τη μητέρα με το Θεό, αφού δημιουργεί τη ζωή. Η μητέρα μας, λοιπόν, είναι ο ναός της ζωής μας. Γιατί αυτή μας έφερε στη ζωή, αυτή μας δημιούργησε. Είναι η πρώτη που αγαπήσαμε, που λατρέψαμε, που σεβαστήκαμε, γιατί μας αγάπησε βαθιά, μας κατάκριψε, μας προστάτευσε, μας διαθέτησε και συχνά πολλά στερήθηκε για μας. Πρέπει και εμείς να τις δίνουμε αγάπη. Συχνά, για να μην πω καθημερινά, απλά, με μια αγκαλιά, με ένα φιλί, ένα μικρό δωράκι, κάθε στιγμή, γιατί και εκείνη, κάθε στιγμή της ζωής μας, μας έδωσε αγάπη και τρυφερότητα. Η μάνα είναι η αιώνια πηγή της ζωής και της δημιουργίας, ο πυλώνας της οικογένειας, θεμέλιο στήλος της κοινωνίας, ο ήλιος της αγάπης, η μάνα γνώρισε η γενιά μου και οι παλιότερες. Ήταν η παραδοσιακή μάνα. Η μάνα μέσα στην οικογένεια. Η μάνα της θυσίας.
η μάνα στήλος του Τσοακίου. Αυτοί που με τόση συγκίνηση περιγράφουν τόση και τόση μεγάλη συγγραφής και μας φέρνουν ένα δάκρυ νοσταλγίας, ένας καζαντζάκης, ένα βέρμπα, ένας γόρτο και τόση άλλη. Τέτοιες μάνες ακόμα υπάρχουν σε πολλά μέρη του κόσμου. Σαν τη μάνα της Μέρλιμπακ, που μας δείχνει ότι όλες αυτές οι μάνες έμοιαζαν μεταξύ τους από την Κίνα ως την Ελλάδα. Είναι ίδιες. Ήταν η μάνα που είχε για μόνο ορίζοντα την οικογένειά της, που ήταν και η μόνη ευτυχία της. Της έφερε να πιάνει παιδί, να το νιώθει να μεγαλώνει μέσα της, να το τρέφει με το γάλα της, να ξυπνάει το χάρμα, να ταΐσει την οικογένειά της, μετά να ταΐσει τα ζωντανά, να σπέρνει στα χωράφια, να θερίσει τον καρπό τους, να τραβάει το νερό από το πηγάδι ή να το φορτώνεται από την πλύση και να ρητηριάζει άλλοτε στον ήλιο και άλλοτε στους αλέμους. Η ζωή της ήταν η γέννα και η υγειά, τα χωράφια, το συντήρισμα του σπιτιού και πόσο χαιρόταν όταν την έλεγαν για την παρκοπή της και την οικοκυρωσύνη της. Υπάρχουν ακόμα τέτοιες μάνες στην επαρχία μας. Ένα χάρι στο παιδί της, κάτω από την αγκρισμένη νερατζιά, με το κελάριθμα του καναλιού και ένα γλυκό του κουταλιού, ήταν όλη η ευτυχία της. Δεν ζητούσε τίποτε άλλο. Η φροντίδα για την οικογένειά της, η ευτυχία της οικογένειά της, ήταν όλη η ζωή της και αυτό μόνο προσδοκούσε. Και μετά ήταν η μάνα της Παρτιάτισσα, που μεγάλωνε στρατιώτες να διαφερντέψουν την πατρίδα και την οικογένεια, η μάνα του Τάνη, η Επιτάς. Και μετά η Μανιάτισσα, που μέτραγε τα βόλια της και τα βόλια θα στέλνανε στον εχθρό. Και η μάνα του Δίου, αυτή που νίκησε τους αγαλινούς με την ατριοσύνη της και με όπλο το θεριστήρι. Και μετά η μάνα του Σαράντα, αυτή που ζαντανόταν τα πυρομαχικά και παίρνει μέσα από τα δύσκολα και για τα ζώα ακόμα μονομάτια της πύλου, για να φέρει στους νέους, τους στρατιώτες, τα πυρομαχικά, την τροφοδοσία και τις μάγινες καμένες που έπλεκε το βράδυ δίπλα στο τζάκι. Στο ποίημα «Μάνα και γιος» του Νικηφόρου Βρετάκου, που ήμνησε ετούτες τις μάνες της Αντριοσύνης, λέει στις ιστορίες του Γιάσερο, όρθιος ο γιος που λέγανε, κι η μάνα κράταε τα βουνά, όρθιος να λέει ο γιος της. Τι φράση, τι συμβολισμός φοβερός, η μάνα κράταε τα βουνά, ο μόνιμος του παιδιού της σε όλες τις στιγμές της ζωής του, στις δυσκολίες, αλλά και στα επιτεύγματα. Στις μέρες μας, η μάνα εξελίχθηκε διαφορετικά, μέσα σε ένα ρόλο πολύ πιο πολύπλοκο, με την ανάγκη να ανταποκριθεί και στη μητρότητα και στις οικογενειακές και συχνά και στις κοινωνικές υποχρεώσεις σαν σύζυγος και συγχρόνως στην επαγγελματική της καριέρα. Αντί για τα χωράφια, πασχίζει στο μετερίζει της δουλειάς και ακροβατεί με τα μωράρια και τις συγκοινωνίες, με τα σχολεία των παιδιών, με τα ψώνια, με το φόβο των ναρκωτικών ή την παραγματικότητα για να προφυλάξει να διαφερντεύσει τα παιδιά μας από όλα αυτά, με τα προβλήματα ή και με τις επιτυχίες, με την ανεργία ή με τα υψηλά αξιώματα στα οποία τελευταία έχει κερδίσει. Και ενίοτε παίρνει αποφάσεις στα υψηλότερα κλιμάκια της οικονομικής και της πολιτικής ζωής της χώρας μας. Πολύτιμη στην οικογένεια, χρήσιμη στην κοινωνία, η μάνα γίνεται το στήλος της ζωής σε όλες τις εκφάνσεις της. Η γιαγιά βοηθάει ακόμα. Βοηθάει σε τούτους τους
δύσκολους καιρούς που ζούμε στο πλαίσιο των οικογενειακών αναγκών, βοηθάει χρηματικά. Να μεγαλώσουν τα εγώδια τους, βοηθάει πολιτιστικά για να κρατάνε τις παραδόσεις και την πολιτιστική τους ταυτότητα. Αιώνια μάνα, πηγή αγάπης, θυσίας, φροντίδας για την οικογένεια. Τι άλλο πρέπει να δίνει η μητέρα? Ο φιλόσοφος όλων από τους ολούς της Κύπρου έκανε μια μικρή περίληψη σε μερικά από τα τελικά παραδείγματα και τα έφερε να χαρακτούν στο Μνημείο των Ηρώων, στην Αλεξάνδρεια του Όξου στο Αφγανιστάν, στους εκεί Έλληνες, για να θυμούνται και να διατηρήσουν τις φιλοσοφικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού. Και λέει, όταν είσαι παιδί, να μαθαίνεις τους καλούς τρόπους. Όταν είσαι νέος, να πειθαρχείς τους παρορμητισμούς. Όταν είσαι όριμος, να είσαι δίκαιος. Και όταν είσαι γέρον, να δίνεις σωστές συμβουλές. Έτσι πρέπει να είναι ένας Έλληνας πολίτης, ένας σωστός Έλληνας πολίτης, σύμφωνα με τις αξίες του πολιτισμού μας. Αλλά για αυτά όλα πρέπει να προετοιμάσει το νέο η μητέρα. Όταν λέει στην αρχή τους καλούς τρόπους, εννοεί την κοινωνική αγωγή. Ο άνθρωπος είναι μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, αρχικά στην οικογένεια και μετά στην κοινωνία. Η κοινωνική αγωγή θα του μάθει να σέβεται την οικογένεια και τους άλλους ανθρώπους και μετά τους νόμους και τους κανόνες της κοινωνίας για μια ομαλή, αρμονική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή. Αν δεν μάθει ο πολύ μικρός να σέβεται τους γονείς του, τους πρεσβύτερους, την οικογένεια και τους κανόνες της οικογένειας, δεν θα μπορέσει αργότερα να ζήσει ομαλά ούτε στο σχολείο, ούτε στην κοινωνία. Δεν θα δεχτεί εύκολα τους νόμους της κοινωνίας. Δεν θα προσαρμοστεί, γιατί κινδυνεύει να γίνει αντιδραστικός ή παραβατικός. Γιατί κινδυνεύει επίσης να γίνει εύκολη λία πολιτικών ή παραβατικών ομάδων με δικούς τους σκοπούς και αντικοινωνικές δράσεις. Κοιτάξτε τους νέους που καίνε όλη την ώρα την Αθήνα. Ορισμένοι που συνελήφθησαν απεδείχθη πως ήταν γόνοι μεγάλων πλούσιων οικογενειών. Τι αξίες είχαν πάρει αυτά τα παιδιά, τι ανατροφή τους είχε δοθεί. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει, γνώρισμα της μητέρας δεν είναι να δημιουργεί, να γεννάει παιδιά. Αυτό είναι δώρο της φύσης. Γνώρισμα της μητέρας είναι η ανατροφή που δίνει στα παιδιά της. Χρειάζεται μια πειθαρχία για αυτή την ανατροφή. Η πειθαρχία αυτή χρειάζεται για την ομαλή της ζωής στην κοινωνία. Η μητέρα λοιπόν πρέπει να τη μαθαίνει στα παιδιά όταν είναι πολύ μικρά. Και να μην λέμε όταν θα μεγαλώσει θα μάθει. Όχι, γιατί μετά θα έχει διαμορφώσει χαρακτήρα, γιατί στην εφηβική ζωή το παιδί έχει αντιδράσεις και αρχίζει να δέχεται και πολλές εξωοικογενειακές επιρροές. Μαζί με την κοινωνική αγωγή, η μητέρα πρέπει να δώσει και την πολιτιστική αγωγή, να δημιουργήσει την πολιτιστική ταυτότητα του παιδιού. Και αυτό το έργο συμπληρώνει και η γιαγιά με τις παραδόσεις που περνάει στο παιδί. Η μητέρα πρέπει επίσης να καλλιεργήσει τη μητρική γλώσσα, γιατί αυτή δένει με άρρητους δεσμούς την οικογένεια και την πατρίδα, γι' αυτό λένε μητρική γλώσσα. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι για εμάς τους Έλληνες αυτό το στοιχείο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι έτσι δομημένη, έτσι συγκροτημένη, ώστε συγκροτεί το νου των ανθρώπων. Αυτό τώρα τελευταία έχει γίνει μεγάλο ζήτημα σε όλη την υψηλά κλιμάκια των μάνατζερ στην Αμερική και στην Ευρώπη, που έχουν αρχίσει να διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά στους μάνατζερ, γιατί συγκροτούν το νου τα αρχαία ελληνικά. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να απαξιώνουμε τη γλώσσα μας, αλλά πραγματικά να φροντίσουμε οι νέοι μας να
αξία που έχει και είναι δυνατόν να τη χρησιμοποιούν σωστά. Αυτή μας δίνει και την εθνική μας μνήμη. Ποιος ξεχνάει ποτέ, όπου και αν βρεθούμε, τη μητέρα, τη μητρική γλώσσα, την πατρίδα. Αυτές είναι οι αξίες, τα ιδανικά με τα οποία οι άνθρωποι, όταν τα έχουν μέσα τους, όπου και αν βρεθούν, θα προκόψουν. Βλέπετε τους Αμερικανούς της παλιάς γενιάς και τους Έλληνες, μεγάλους επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό, όταν τους παίρνουν συνέντευξη, σε αυτά τα στοιχεία επιμένουν για να εξηγήσουν τη δύναμη με την οποία πρόκοψαν και δημιούργησαν όσο δημιούργησαν. Αυτές τις αξίες. Αλλά εμείς σήμερα, τι αξίες δίνουμε στους νέους? Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι, τον 4ο αιώνα στην Αντιόχεια, τη μεγάλη Αντιόχεια, την πόλη της Κρητής, τι έκανε? Στιγμάτισε αυτή την κοινωνία των νεόπλουτων της Αντιόχειας και τους έλεγε ότι αξία μόνο έχουν το χρήμα, τα αξιώματα και την καλοπέραση. Μήπως και εμείς σήμερα έχουμε δώσει περισσότερη αξία στο χρήμα και λιγότερη στις αξίες? Πρέπει να μάθουν οι νέοι μας ότι δεν είναι μόνο δικαιώματα στην οικογένεια, αλλά και υποχρεώσεις. Έτσι θα συνειδητοποιήσουν ότι και στην κοινωνία δεν έχουν μόνο δικαιώματα, αλλά έχουν και υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να θεωρούν τα πάντα δεδομένα και ότι όλα είναι δικαιώματα, είτε οικογενειακής έννοιας, είτε πολιτικής έννοιας, όπως το συνηθίζουμε τόσο πολύ σήμερα, γιατί αυτό δημιουργεί προβληματικές κοινωνίες και το βλέπουμε γύρω μας σήμερα. Ξέρω πως όλα αυτά που λέω είναι εύκολα να τα λες, αλλά δύσκολα να τα εφαρμόσεις. Η μητέρα έχει ελάχιστο χρόνο διαθέσιμο σήμερα, μέσα στις πολλαπλές υποχρεώσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Τώρα όμως, με την εκτεταμένη ανεργία, ίσως η μητέρα να δώσει λίγο περισσότερο χρόνο στο παιδί. Και οι νέοι που έχουν όλο και περισσότερο ανάγκη από την οικογένεια, από αυτής της ανεργίας, να πλησιάσουν ξανά τη μάνα, να αναθερμανθούν οι σχέσεις και να ξαναπεράσουν πάλι μέσα από την οικογένεια αυτές οι αξίες που ήταν το σημαντικότερο στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού και πρέπει να γυρίσουμε λίγο σε αυτές για να ξαναγίνει η κοινωνία μας πιο σωστή και λιγότερο άνηση. Μην τα θεωρήσετε όλα αυτά σαν θρησκευτικές ή ξέρω εγώ εθνικιστικές αντιλήψεις. Είναι καθαρά επιστημονική ανάλυση στο πώς όλο όσο συμβαίνει γύρω μας. Χάσαμε τις αξίες μας και πρέπει να τις ξαναβρούμε. Και βέβαια, είναι σημαντικός και ο ρόλος του πατέρα στην οικογένεια, γιατί πρέπει να δώσει το πρότυπο ιδίως στους νέους. Όμως, και εκείνος δεν έχει πολλές διαθέσιμες ώρες για να βρει παιδαγωγή το παιδί. Και έχουμε και πολλές μονογονεϊκές οικογένειες. Και έτσι πάντα η μάνα μένει να είναι η στήριξη, ο στήλος του σπιτιού του παιδιού της όλη της τη ζωή του. Γι' αυτό τη στέρηση της μάνας τη λέμε ορφάνια, από το αρχαίο εδέφο, που σημαίνει σκεπή. Γι' αυτό και την Παναγία, την του σύμβολο της μικρότητος, τη λέμε πολλές φορές Αγία Σκέπη. Γι' αυτό λοιπόν, για όλα αυτά που συμβολίζει η μητέρα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, της αποτείεται φόρος τιμής για το διαχρονικό και πολύτιμο ρόλο της στη ζωή όλης της ανθρωπότητας. Και μια και είμαστε περιτριγυρισμένοι από την τέχνη, από όλους αυτούς τους αιώνους πίνακες, συχνά με θέμα τη μητρότητα, να πούμε δύο λόγια για τη μητρότητα στη τέχνη. Η μητέρα λοιπόν είπαμε ότι από την αρχαιότητα
λατρεύεται από τις πρώτες κοινωνίες. Και εδώ βλέπουμε τη μητέρα γη, τη μητέρα θεών και ανθρώπων και τη ζωή πάνω στη γη. Και εδώ την μητέρα ως σύμβολο της γονιμότητας. Βλέπουμε και αναφορά στα τέντρα. Σύμβολο ευγονίας και ευκαρδίας. Και εδώ βλέπουμε από την πιο μακρινή αρχαιότητα του σύμβολα και έργα για την μητέρα, τα οποία έχουν μοτίβο την Βρεφοκρατούσα. Γιατί σε όλα τα θέματα της τέχνης, σε όλα τα μοτίβα της τέχνης, η Βρεφοκρατούσα είναι αυτή που διατηρήθηκε σε όλες τις εποχές, γιατί ενέχει αυτό το συμβολισμό της αγάπης της μητέρας προς το παιδί. Αφροδίτες και νεολυθικά ιδόλια, όλα σύμβολα της μητρότητας και της γονιμότητας. Διαφορετικές απεικονίσεις βλέπουμε σε όλους τους λόγους, σε όλες τις τέχνες, σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις κυρίους. Φτάνουμε στη μητέρα, τη Βυζαντινή Παναγία. Η μεγάλη μητέρα της Χριστιανοσύνης, που συγκεντρώνει στο πρόσωπό της όλους τους αρχαίους συμβολισμούς της μητρότητας. Η Θεοτόκος, ο έμφυρος νόμος της ζωής, που εξυψώνει το μυστήριο της γέννησης και κυρίως την ιερότητα της σχέσης της μητέρας με το παιδί. Η μητέρα του Χριστιανισμού, που τη λένε Παντάνασα, Αγία Σκέπη, Γαλακτοφορούσα, Λατιτέρα, Γλυκοφιλούσα, λατρεύεται με όλες αυτές τις διάφορες ιδιότητες και προσωπήμια. Η παράδοση αποδίδει την πρώτη εικόνα της Παναγίας στον Ευαγγελιστή Λουκά. Και ξέρετε πού βρίσκεται αυτή η πρώτη εικόνα? Στο μοναστήρι της Συνάια, Παναγία Συνάια, έξω από τη Δαμασκό στη Συρία. Από τότε όμως που οι τζιχαντιστές κατέλαβαν το μοναστήρι, ομοιραία από την εικόνα, αυτή την πρώτη εικόνα, το κοιμήλιο της Χριστιανοσύνης, δεν ξέρω τι απέγινε και αν υπάρχει ακόμα. Αυτή όμως την εικόνα πήραν όλοι οι Βυζαντινοί αγιογράφοι σαν πρότυπο. Αυτή είναι το πρότυπο της Παναγίας που ξέρουμε μέχρι σήμερα, στην οποία όλοι οι αγιογράφοι έδωσαν αυτά τα στοιχεία της ιερότητας, της πνευματικότητας, της θλίψης, της ευσπλαχνίας και της ιερής τρυφερότητας της μητέρας για το παιδί της. Στη συνέχεια, στην αναγέννηση, οι μεγάλοι ζωγράφοι της αναγέννησης απλοποίησαν την απεικόνιση της Παναγίας, γιατί δεν υπήρχαν οι Βυζαντινοί κανόνες, μας την έχουν δώσει με περισσότερη απλότητα, πιο κοντινή σε εμάς, αλλά συνεχίζει να έχει την ιερότητα στο πρόσωπό της και το σεβασμό που μας εμπνέει, θα το δούμε στη συνέχεια. Και συνεχίζουμε να βλέπουμε την Βρεφοκρατούσα σε διάφορες απεικονίσεις, σε διάφορους προβλησμούς και σε διάφορα είδη παιδιών, σε όλες τις υπήρους, μέχρι από την αρχαία Αίγυπτο με την Ίσυλα, μέχρι πρόσφατα στις αρχές του 24ου και 20ου αιώνα. Στο 19ο αιώνα, που είναι αιώνας ρομαντισμού και συναισθημάτων, η μητρότητα μας έχει δώσει πάρα πολλούς πίνακες ζωγραφικής από πολλούς ζωγράφους, γνωστούς και άγνωστους. Μεταξύ των Ελλήνων ζωγράφων, ορισμένοι αντιπρόσωποι της σχολής του Μονάχου μας έχουν δώσει έργα με ιδιαίτερη τρυφερότητα. Επέλεξα μόνο μερικά κομμάτια, είναι πραγματικά διάσκαρτα, αλλά για να δούμε έτσι ενδεικτικά τον Ιακωβίδη, και εδώ ο Ιακωβίδης, ο Γύζης,
της ζωής και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, η μητρότητα εκφράζεται με την ίδια ελαφυρότητα, είτε το μωρό είναι στα χέρια μιας ταπεινής γιαγιάς, είτε είναι στις δαχτέλες του ανακτόρου. Η μάνα είναι πάντοτε πάνω στο παιδί της σκημένη με αγάπη και με τρυφερότητα. Εδώ έχουμε διάφορους από διάφορα κράτη Βέλγους, Φιλανδούς, εδώ Άγγλους, ο Βίκερς Γκριν, δύσκολο το όνομά του, και εδώ λίγα πολύ χαρακτηριστικές αυτές τις σκηνές της τρυφερότητας. Και εδώ ο έδερφε του Φιλανδός. Και εδώ οι ίδιες σκηνές αγάπης, την άλλη, ο Μανέ, ο Ρενουάρ, ορισμένοι πολύ γνωστοί μας και ορισμένοι άγνωστοι, αλλά ήθελα ακριβώς να δούμε ότι οι γνωστοί και άγνωστοι ζωγράφοι σε όλες τις χώρες και σε όλες τις εμπειρίες δεν εκφράζουν το ίδιο συνέστημα. Και πάμε στον Πικάσο. Βλέπετε ότι η μύτη είναι στη θέση της και το στήθος της γυναίκας επίσης είναι από τα έργα πια φτιαγμένα με πολύ μεγάλη αγάπη από τα κλασικά του έργα. Και εδώ βλέπουμε στις αρχές του 20ου αιώνα που ξεκινάει η μοντέρνα τέχνη, η τρυφερότητα συνεχίζει να εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο. Στον 20ο αιώνα, παρόλο και τον πυρηνισμό που διακρίνει η τέχνη, ήθελα να σας δείξω αυτό το γλυπτό του Χρήστου Καπράλου, που η κυρία Πλάκα το θεωρεί το σπουδαιότερο στο είδος του στην Ελλάδα. Και το διάλεξε γιατί αυτό το μνημείο της μάχης της Πύλου είναι μια ζωφόρος η οποία κοσμεί το ελληνικό κοινοβούλιο. Με αυτή τη ζωφόρο, η Βουλή των Ελλήνων τιμά τη μητέρα, τη διαχρονική μητέρα. Εδώ έχουμε τη μητέρα που κρατάει το βρέφος και τη μητέρα κυρτωμένη κάτω από το βάρος το πυρομαχικό που κουβαλάει στην Πύλο. Αυτή τη μάνα τιμάει η Ελλάδα σε αυτό το έργο. Και μερικά πιο σημερινά κομμάτια από τον Καναδά, την Πέντε, αυτό που το θεωρώ καταπληκτικό κομμάτι, γιατί είναι η μήτρα της γυναίκας με το παιδί, αυτή η τρυφερότητα, η έκσταση της μητέρας με το παιδί στην αγκαλιά ή στην κοιλιά. Και αυτό το κομμάτι. Και να τελειώσουμε τις Παναγίες. Εδώ έχουμε Ραφαήλο. Βλέπετε πόσο πιο κοντά μας είναι αυτές τις Παναγίες, αλλά συνεχίζουν έχουν στο πρόσωπο την ιερότητα της Παναγίας και εδώ βλέπω με το θυλασμό. Και εδώ ένας πιο άγνωστος ο Φιλανδός, που όμως έχει την ίδια δύναμη σε αυτό το βλέμμα της αγάπης και της τρυφερότητας της μητέρας. Και αυτός είναι πιο κοντά μας ο Παρθένης. Και η Γλυκοφυλούσα. Θεωρώ ότι η Γλυκοφυλούσα είναι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι που μας αγγίζει πολύ περισσότερο. Εδώ είναι ένα έργο της Έλληνας Καριστάλη. Θα ήθελα να τελειώσω με αυτό το κομμάτι, αλλά θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να πάρω δύο λεπτά ακόμα. Να τελειώσω με κάτι που είναι λιγότερο γνωστό στην Ελλάδα. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, εχθές Κυριακή, ήταν στην Ισπανία το μεγάλο προσκύνημα στη μητέρα Παναγία του Ρωσίου. Το Ρωσίο είναι μια περιοχή, μια εκκλησία κοντά στη Σεβίλη και είναι ανάλογο με τη δική μας την Παναγία Χριστίνη. Ένας τόπος, πραγματικά θαυματουργός, ένα προσκύνημα από τα σπουδαιότερα της Ευρώπης για τον λίγο του κόσμου. Έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου στο προσκύνημα της Παναγίας Βαρβοκρατούσας του Ρωσίου. Αυτές τις στιγμές που μιλάμε είναι η μεγάλη γιορτή του Ρωσίου. Η Παναγία λατρεύεται με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούμε ούτε να το φανταστούμε. Γιατί
Ανταλουσία, την ξέρετε από το Φλαμενικό. Είναι άνθρωποι με μεγάλο πάθος στα αισθήματά τους. Τα εκφράζουν πολύ μεγάλη δύναμη. Η μητέρα Παναγία του Ρωσίου είναι για αυτούς κάτι το που δεν μπορούμε να το φανταστούμε με πόση δύναμη το γιορτάζουν αυτό το πράγμα. Πόσο μεγάλη πίστη, πόσο βαθιά πίστη μόχουν οι άνθρωποι αυτοί και σημειωτέω στη λιτάνευση οι πιστοί της Παναγίας του Ρωσίου πηγαίνουν ντυμένοι με το ένδυμα της περιοχής τους. Το ένδυμα, το παραδοσιακό, το ξέρουμε εμείς από το Φλαμένκο, η δε ύμνη προς την Παναγία, η μητέρα Παναγία του Ρωσίου, είναι ύμνη με ρυθμούς Φλαμένκο. Ωραία, 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 σε τέτοιο στυλ, αλλά είναι τέτοιο το πάθος με το οποίο αποβλήτουν αυτούς τους ύμνους για την Παναγία, νομίζεις ότι πραγματικά υμνούν την ίδια τους τη μητέρα. Και βλέπετε ότι έχουν κρεμασμένο στο λαιμό ένα μετάλλιο. Αυτό είναι το μετάλλιο των Ρωθιέρας, των πιστών της Παναγίας του Ρωσίου. Είναι οι άνθρωποι που λατρεύουν την Παναγία με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και την τιμούν με τους ίδιους τους. Αποδίδουν, αποκτήουν φοροτιμή στην Παναγία με τους ίδιους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, κυρία Πρόεδρε, να προσφέρω αυτό το μετάλλιο απόψε στην κυρία Κρυστάλλη, γιατί θεωρώ ότι σαν αγιογράφος έχει αποδώσει στη μορφή της Παναγίας όλη αυτή την αγάπη, όλη αυτή τη θέλη που έχω βρει σε αυτούς στο Ρωσίο όταν τραγουδούσα, θα μιλούσα μαζί του στην Παναγία του Ρωσίου. Κυρία Κρυστάλλη, επιτρέψτε μου, για αυτή την γλυκοφιλούσα Είναι επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Η Παναγία Μητέρα